οργανώθηκα στην ΕΠΟΝ και αργότερα κατατάχθηκα στον Ελλάς. Ύστερα από τη μάχη του Ζαλόγκου, ακολούθησα κι εγώ τον δρόμο του 24ου Συντάγματος στο Ξηρόμενο. Πήρα μέρος σε όλες τις μάχες που έδωσε ο λόγος μου με τους Γερμανούς και τους Ράλληδες. Ήμουν κι εγώ ένας από τους 14 επονίτες της υποδειγματικής ομάδας του 24ου Συντάγματος και ένας από τους 6 παλιονοφορείτες που δολοφονήθηκαν στην Παλινόσκαλα κατά τη μάχη της Πρέβεζας. Ήμουν 18 ετών. Γιαμάτης Χαράλαβος. Ήμουν κι εγώ εκεί, μαζί με τον Γκόγκα και τους άλλους 4. Με δολοφόνησαν στην Παλινόσκαλα. Ήμουν 18 ετών. Ρώσος Απόστολος. Ήμουν δραστήριος επονίτης και μόνιμος μαχητής του Ελλάς. Με δολοφόνησαν στην Παλινόσκαλα. Εγώ είχα ειδοποιήσει, ως σύνδεσμος που ήμουν τότε, τους κρυοπηγιώτες ότι η Γερμανία ανεβαίνουν στο Σφινετό και στο Λούρο. Κύρλα Σιδέρης. Ήμουν ο μικρότερος αδερφός του Βαγγέλη και του Μίτσου Κύρλα. Ένας από τους 14 επονίτες της υποδειγματικής ομάδας του 24ου Συντάγματος. Ήμουν σκοπευτής οπλοπολιβόλου. Βρέθηκα κι εγώ σκοτωμένος στο κοινό τάφο με τους συναγωνιστές μου που δολοφονήθηκαν στην Παργινόσκαλα. Πέτρης Δημήτρης. Γεννήθηκα στον Πολιορόφορο και ήμουν γιος του Μπαρμπαχρήστου Πέτρη. Τον Ιούνιο του 1944, όταν το 24ο αναγκάστηκε κάτω από τα χτυπήματα του ΕΔΕΣ να αλλάξει χώρο και να περάσει στο Ξηρόμερο, τον ίδιο δρόμο ακολούθησα κι εγώ μαζί με τα 4 αδέρφια μου και τους γονείς μου. Όταν δημιουργήθηκε η υποδειγματική ομάδα της ΕΠΟΝ, έγινα κι εγώ ένας από τους 14 υποδειγματικούς νέους. Με δολοφόνησα στην Παρκινόσκαλα. Ήμουν 19 ετών. Τσούκης Βασίλης. Ήμουν δραστήριος επονίτης και φεδροελασίτης. Ύστερα από τη μάχη του Ζαλόγκου, πέρασα στο Ξηρόμερο, στο μόνιμο Ελλάς. Μέλος της υποδειγματικής ΕΠΟΝ και ένας από τους 6 παλιεροφορείτες. Μας δολοφόνησαν στην Παλινόσκαλα. Καρδάνης Δημήτρης. Ήμουν κι εγώ αντερτοεπονίτης από το Σέσαμο. Ένας από τους δολοφονημένους συντρόφους στην Παλινόσκαλα. Πεπώνης Αλέξανδρος. Χωριό μου η Βρυσούλα. Με δολοφόνησαν στην Παλινόσκαλα. Ήμουν 18 ετών.